Τα ενοχλητικά τσιμπήματα των κουνουπιών ξεκίνησαν νωρίτερα στο νησί μας, καθώς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων το προηγούμενο χρονικό διάστημα σχηματίστηκαν τεράστιες εκτάσεις από επιφανειακά νερά, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 30 ετών. Πιστεύω ότι θα είναι η δυσκολότερη χρονιά, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ, στα τελευταία 30 χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Πέρυσι ξεκινήσαμε περίπου με 2.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών που είχαμε καταγράψει μέσα στο δορυφόρο. Τώρα η καταγραφή είναι πάνω από 5.500. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι διαφορές υπάρχουν. Πολλά κουνούπια, πολλά. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έξω, μόνο μας τρελαίνουν το βράδυ. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή τα τσιμπήματα. Ναι. Να ρεντήσουν, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Να πιάσετε να ρεντήσετε, γιατί μας έχουν πνίξει. Δεν μπορούμε να απορρίσουμε τύπη να κάτσουμε σε αυλέ μας. Με τη χρήση δορυφόρου έχουν εντοπιστεί στο νησί μας πάνω από 5.500 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, αριθμό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. Με τον Νίκο Καμπάνη να αναφέρεται στο σχεδιασμό του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, το οποίο στοχεύει στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Πάμε να χτυπήσουμε τις πρώτες γενναίες, να μην εκολαφτούν οι πρώτες γενναίες και θα είναι μετά δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Κοιτάξτε, οι μεγάλες εστίες τώρα που έχουμε εντοπίσει, πάρα πολύ μεγάλες εστίες στο Ηράκλειο, σας είπα, έχει δημιουργηθεί ένα έλος στον Αλμυρό ποταμό, στον Αποσελέμη, κοντά στις εκβολές του Αποσελέμη, στα Μάλια, στο έλος του Μαλιού, τέτοια πράγματα. Αλλά και στην Ενδοχώρα έχουμε καταγράψει εκατοντάδες εστίες. Εσείς έχετε βάλει σίτες, έχετε βάλει... Βέβαια, έχουμε εξοπλιστεί κατάλληλα, βέβαια. Πέρυσι είχατε μεγάλο πρόβλημα? Πάρα πολύ. Συγκεκριμένα το σύζυγό μου εμένα τον τσίμπησε κουνούπι, ναι, και έπαθε μόλυνση. Από εβδομάδα στη μάχη κατά των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί με τη χρήση ντρόουν, ενώ για πρώτη φορά επιστρατεύονται αμφίβια οχήματα. Στις εκβολές του Αλμυρού έχουν δημιουργηθεί εκεί ένα έλος 150 περίπου στρεμμάτων, όπως το έχουμε υπολογίσει μέσω δορυφόρου. Έλος 150 στρεμμάτων. Βεβαίως. Εκεί είναι αδύνατον να πλησιάσουν καν τα συνεργεία και να ψεκάσουν. Εκεί λοιπόν θα ψεκαστεί η περιοχή με ντρόουνς και με ειδικά αμφίβια οχήματα τα οποία έρχονται την ερχόμενη Δευτέρα. Εσείς μένετε δίπλα στο ποτάμι? Ναι. Ποια είναι η κατάσταση? Είναι το καλοκαίρι, ορισμένες μέρες, ρε παιδί μου, όταν είναι η έξαρση των κουνουπιών, είναι άθλιο το θέμα. Εκατομμύρια, όχι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά κουνούπια. Δεν μπορείς να αφήσεις πόρτα ανοιχτή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από τις 11 Μαρτίου ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιφέρεια Κρήτης, το οποίο ανταποκρίνεται στις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και υποστηρίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους του ΙΤΕ και της Αναδόχου Εταιρείας. Θα έχουμε 11 συνεργεία και ό,τι πιο σύγχρονο υλικοτεχνικό υπάρχει. Τη χρειαζόμαστε πάντα τη βοήθεια των πολιτών. Έχουμε δώσει τηλέφωνα, ανοιχτή γραμμή, χωρίς χρέωση, το τονίζουμε αυτό. Αντικουνουπικά, τίποτα, ταμπλέτες, τέτοια πράγματα, σίτες στα παράθυρα, κάπως έτσι θα την παλέψουμε. Το 2018 καταγράφηκε στη χώρα μας ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων ασθενειών μεταδιδόμενων από κουνούπια. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 300 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Βυτικού Νείλου και 10 κρούσματα λονοσίας, ενώ στην περιφέρεια Κρήτης καταγράφηκε ιδιαίτερα περιορισμένη κυκλοφορία του ιού του Βυτικού Νείλου. Η Κρήτη είχε ένα ελάχιστο αριθμό, 2 κρούσματα, το οποίο το ένα μάλιστα είναι και αμφίβολο, σε 300 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα.